Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δώσει προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες και έχουμε δώσει να καταλάβουν και όλοι οι παίκτες, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το πάντραμα που κάναμε μεταξύ. Φέτος έχουμε παιδιά, πέρυσι αρχίσαμε με τον Σέρχιο, τον Ροντρίγκες και τον Λούις Κόλα. Ο Σέρχιο συνεχίζει. Φέραμε παιδιά με μεγάλη εμπειρία, όπως είναι ο Κάιλ Χάινς, όπως είναι ο Μάλκομ Ντιλέινι. Πετύχατε με λίγα λόγια στη λεγόμενη χημεία των χαρακτήρων. Χημεία των χαρακτήρων, και όχι μόνο χημεία των χαρακτήρων, θα πω και χημεία μεταξύ, ας πούμε, της παλιάς φρουράς με το νέο αίμα. Δηλαδή ήρθαν παιδιά όπως ο Λεντέι, όπως ο Πάντερ, όπως ο Σίλτς, που... Πέρα από το ότι είναι πολύ καλοί παίκτες, δέσανε και σαν χαρακτήρες. Μπράβο. Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό... στο χαρτί είναι πολλές φορές είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να το πετύχεις. Θέλεις και τύχη. Σε αυτή τη λογική δεν τέριαζε ο Τζέιμς, κάτι το οποίο φάνηκε και στη Μόσχα. Εντάξει, ο Τζέιμς μετά από σκέψη μαζί με τον κοτς, αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να είναι σε αυτό να πάρει μέρος σε αυτό το project, και ενημερώθηκε γι' αυτό από τον Έτορε Μεσίνα.